Μια σέλφι στέρισε τη ζωή σε 29χρονο μοντέλο πέφτοντας από γκρεμό ύψους 20 μέτρων κοντά στο Σίδνεϊ. Ενώ, σάλλος έχει προκληθεί με ένα μοντέλο να ποζάρει χωρίς ρούχα σε Λούνα Πάρκ της Κίνας. Η καλλιγραμμή κοπέλα, όπως αναφέρει δημοσίευμα του metro.co.uk, προσπάθησε να βγάλει μια σέλφι την Κυριακή στην τουριστική περιοχή Diamond Bay και το πλήρωσε πολύ ακριβά. Το μοντέλο από τη Βρετανία είχε βρεθεί σε ένα πάρτι μέχρι αργά το προηγούμενο βράδυ και μαζί με 7 φίλους της αποφάσισαν να δουν την Ανατολή του Ηλίου κοντά στην απόκριμνη περιοχή Diamond Bay. Ήταν περίπου 6:30 το πρωί και η κοπέλα στήθηκε για να φωτογραφηθεί σε ένα από τα πιο τουριστικά σημεία της περιοχής. Μάλιστα, τον περασμένο Αύγουστο άλλη μια κοπέλα, 27 ετών, έπεσε από τον ίδιο γκρεμό με τον ίδιο τρόπο. Οι φίλοι της την περιγράφουν πανέμορφη και ταλαντούχα, είχε αποφασίσει να εγκατασταθεί μόνιμα στην Αυστραλία, μάλιστα είχε δηλώσει στην οικογένεια της ότι περνάει τέλεια στη νέα της ζωή και δεν σκιόπευε να επιστρέψει στη Βρετανία. Στο χώρο της μόδας, πέθανε πασίγνωστο μοντέλο, ήταν μόλις 30 χρονών. Πέθανε το πασίγνωστο μοντέλο, μάμα Κάξε, ηλικία 30 ετών, σύμφωνα με ανάρτηση της οικογένειας της στο Instagram. Παράλληλα, σοκ επικρατεί στο χώρο της μόδας με διάσημο μοντέλο να συλλαμβάνεται για διακίνηση όπλων. Με βαθιά λύπη και τεράστια θλίψη αναγγέλουμε το θάνατο της Κάσμι Μπρούτους, μάμα Κάξ. Μάμα πέρασε την προηγούμενη εβδομάδα στο νοσοκομείο και, δυστυχώς, τη Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2019, άφησε αυτόν τον κόσμο, έγραφε η ανάρτηση. Το να λέμε ότι η Κάξ ήταν μαχήτρια είναι απλά πολύ λίγο. Η Κάξ είχε διαγνωστεί με καρκίνο όταν ήταν μόλις 14 χρόνων. Αν και επέζησε από την ασθένεια, η μάχη την άφησε με ένα ακροτηριασμένο πόδι και με μερική αφαίρεση του ισχύου της. Παρά την ασθένεια της, η Κάξ έγινε ένα εξαιρετικά επιτυχημένο μοντέλο, με σημαντικές συνεργασίες με μάρκες όπως Sephora, Tommy Hilfiger και Olay, ενώ έκανε την εμφάνιση της σε πολλούς και μεγάλων τυλούς γυναικείων περιοδικών. Αυτή τη χρονιά συμμετείχε και στις δύο εβδομάδες μόδας της Νέας Υόρκης, ενώ πήρε μέρος και στην επίδειξη μόδας εσωρούχων Savage X Fendi, της Rihanna. Η δημοφιλής τραγουδίστρια αποχαιρέτησε την Κάξ με μήνυμα της στο Twitter. «Αναπαύσου εν ειρήνη, αδερφή», έγραψε αναγνωρίζοντας τον δυναμισμό της και το ότι αποτέλεσε πηγή εμπνεύσης για πολλούς ανθρώπους σε όλον τον κόσμο. Ένοπλος κλέφτης εισέβαλε σε σπίτι μοντέλου που κοιμόταν γυμνή, αντιμέτωπη με έναν ένοπλο κλέφτη φιέρεται να ήρθε η Dani Bans, μοντέλο που στο Instagram μετρά πάνω από 2,5 εκατομμύρια followers, όμικρον με τον όταν κοιμόταν γυμνή στο σπίτι της. Παράλληλα, σοκ επικρατεί στο χώρο της μόδας με διάσημο μοντέλο να συλλαμβάνεται για διακίνηση όπλων. Όπως αναφέρει το TAF Mizita, το μοντέλο ισχυριστήκε στις αρχές ότι κοιμόταν, όταν ένας δυνατός ήχος στην ξύπνησε και από υλικό του κλειστού κύκλωματος τηλεόρασης φάνηκε πως ένας φερόμενος άντρας αντιμετώπισε την Dani Bans, η οποία ήταν γυμνή εκείνη την ώρα, και της ζήτησε χρήματα. Όπως εξήγησε το μοντέλο, υπάκουσε στα αιτήματα του εισβολέα και άνοιξε το χρηματοκιβώτιο της, το όμικρον πιο όπως είπε ήταν άδειο, και ο άντρας τελικά έφυγε πριν τη ρίξη πάνω στο κρεβάτι. Σύμφωνα με το ίδιο δίκτυο, οι αστυνομικοί βρήκαν την Dani Bans σε ύστερη κατάσταση και, στη συνέχεια, οι αρχές φέρονται να βρήκαν παραβιασμένη κάποια πόρτα του σπιτιού. Το περιστατικό καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας του σπιτιού, άγριο έγκλημα, μαχαίρωσαν και πυροβόλησαν στο κεφάλι μοντέλο, φώτος. Άγριο έγκλημα στο Μεξικό καθώς μαχαίρωσαν και πυροβόλησαν στο κεφάλι μοντέλο.
Έγκλημα στην Ιθάκη, νέα στοιχεία για τον ψιλοδαρμό μέχρι θανάτου, βίντεο. Συγκεκριμένα η Αλόντρα Γκεσεμάνι Βιλασεντόρ, ήταν μια fitness model Μεξικανή που έγινε γνωστή σε όλη τη χώρα από το Instagram. Ανέβαζε φωτογραφίες με το κορμί της, όπου επιδείκνυε τους μιλευμένους κοιλιακούς της και είχε πάρα πολλούς ακολούθους. Έγκλημα πάθους στην Ιθάκη, πως ο 54χρονος οδηγήθηκε στον πόνο, η Αλόντρα εργαζόταν και σε ένα γνωστό γυμναστήριο στην πόλη Τιχουάνα στην επαρχία Μπάια, Καλιφόρνια. Τις τελευταίες ημέρες δεν απαντούσε στα τηλεφωνήματα της μητέρας της, η οποία ενημέρωσε την αστυνομία για την εξαφάνιση της 24χρονης κόρης της. Οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι της γυμνάστριας στην οδό Πεντρεγάλ, μπήκαν μέσα και την βρήκαν σε μία αλφα λίμνη αίματος να κοίταται νεκρή. Άγρια δολοφονία, βγήκαν ραντεβού, έκαναν άγριο σίγμα 3 ξύ, τη στραγγάλισε και βγήκε με άλλη, φότος. Το κορμί της ήταν διάτριτο από μαχαιριές ενώ είχε πυροβοληθεί και ανάμεσα στα μάτια σαν χαριστική βολή. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι ο τελευταίος που βγήκε από το σπίτι της ήταν ένας άνδρας ο οποίος μπήκε σε ένα κόκκινο αυτοκίνητο και εξαφανίστηκε. Αυτόν τον άνδρα αναζητά η αστυνομία, επίσης εξετάζεται ποια ήταν η σχέση της κοπέλας με το τοπικό καπαρτέλ, χωρίς να έχει γίνει κάτι γνωστό, ακόμη. Η Αλόντρα είναι η 155η γυναίκα που δολοφονείται από την αρχή του χρόνου στην επαρχία της Μπάια, Καλιφόρνια, χωρίς η αστυνομία να έχει καταφέρει να συλλάβει ούτε έναν ύποπτο.